Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Και όπως σας προλογίσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, κάθε μέρα μια άλλη μέρα, σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV, πρόεδρος της Φιλοζωικής, η κυρία Σεβαστή Τσάταρου Γερακιού και η Σοφία Λίγδα. Έτσι, γνώριμες και οι δυο από πολλές συνεντεύξεις, πολλές κουβέντες που έχουμε κάνει γύρω από τα όσο βιώνουν χρόνια τώρα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Όλα αυτά βέβαια γίνονται γιατί πολύ συχνά μιλάμε και με τις δυο για τα όσα βιώνουν, για το θέμα των αδέσποτων, των κτυπημένων, των νεογέννητων, των χαμένων και χίλια δυο που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας με τα ζωάκια. Όμως βέβαια στάθηκε αφορμή και η προχθεσινή βράβευση, η εκδήλωση που έγινε από τον Δήμο Καλλινίων για όλα τα σωματεία, τους εθελοντές, τους συλλόγους κτλ. Ανάμεσά τους και ο Φιλοζωικός Σύλλογος. Βέβαια με όμορφο τρόπο η κυρία Πρόεδρος εξέφρασε έτσι το παράπονο και το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Έτσι από τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν ή πρέπει να προγραμματιστούν. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν είναι εδώ μαζί μας, για να δούμε αν υπάρχουν εξελίξεις, για να ακούσουμε λεπτομέρειες και πώς θα πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε και να φερόμαστε και να ακούσουμε εν κατακλείδη το έργο τους. Ξεκινάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πρώτα καταρχήν για την πρόσκληση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Χαρά μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είσαστε πολύ φιλόζωοι και εσείς έχετε ένα δικό σας ζωάκι και βοηθάτε και τα ζωάκια που είναι στη γειτονιά σας. Οπότε υπάρχει περισσότερη ευαισθησία και καταλαβαίνετε και περισσότερο το πρόβλημα που υπάρχει στο νησί μας. Σωστό είναι αυτό. Χαρήκαμε βέβαια με την πρόσκληση που πήραμε από το Δήμο για τη βράβευση. Όχι για τη βράβευση που θα παίρναμε, απλούστατα για να φανεί περισσότερο, γιατί είναι ένα έργο που δεν φαίνεται δυστυχώς. Για μας δεν είναι έργο, είναι ένα λειτουργήμα. Και αυτό θέλει πολύ χρόνο και να φανεί μακροπρόθεσμα οι αλλαγές που έχουν γίνει. Σωστό. Είμαστε περίπου, εγώ είμαι τουλάχιστον 10 χρόνια, η Σοφία είναι 15, γύρω στα 15 χρόνια περίπου. Η Σοφία έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε από ραδιόφωνο. Από ραδιόφωνο, χρόνια. Από χρόνια, έτσι. Σωστά. Έχει φυσικά μια αρκετά καλή βελτίωση το νησί μας σε θέμα, σε ένα ορισμένο είδο ζώων που είναι τα σκυλάκια που μπορούμε και τα μαζέψαμε ένα χρονικό διάστημα και κάναμε αρκετές στηρώσεις. Αυτό βέβαια δυστυχώς χωρίς καμία βοήθεια από ένα κρατικό φορέα. Που είναι ανάγκη να γίνει αυτό. Είναι ανάγκη να γίνει, καμία υποστήριξη. Μία φορά είχε έρθει η ελληνική εκπροσωπεία για τα δέσποτα από την Αθήνα με πρόσκλησή μου στην Αθήνα, στον κύριο Μπάσια που είναι και ο πρόεδρος από τη Φιλοζωική. Είχαν έρθει, ζητήσανε τα κτηνιατρία από τις κτηνιάτρους μας, τα είχαν δώσει. Και στηρώσαμε 75 ζώα, θυμάμαι τότε, Σοφία. Ήταν 40 σκυλάκια και 35 γατούλες. Ναι. Σε ένα Σαββατοκύριακο με 4 γιατρούς έγινε όλη αυτή η δουλειά. Ναι, μαραθώνας. Το πρόβλημα όμως δυστυχώς δεν λύνεται εκεί, γιατί γεννιούνται κι άλλα. Γεννιούνται κι άλλα και αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2, για να μην πω και 3 φορές το χρόνο, για να μπορούμε να δούμε τη διαφορά στο πληθυσμό από τις γατούλες, γιατί η Κάλυμνος είναι γεμάτη γάτες και δυστυχώς σε άσχημη κατάσταση. Το να προσφέρουμε μόνο τροφή, όσο μπορούμε βέβαια, γιατί είναι σε κάποιες περιοχές που πολλές φορές δεν πηγαίνουμε, δεν το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκεί ζώα, και 2 και 3 άνθρωποι να βγούμε και 4 δεν φτάνει. Τα ζώα το χειμώνα πεινάνε, τα σπίτια είναι κλειστά σε πολλές περιοχές του νησιού, τα ξενοδοχεία, οι ξένοι, οι τουρίστες μας που τα φροντίζουν πολλές φορές όταν είναι εδώ. Και όλα τα ζώα αυτά μένουν χωρίς βοήθεια. Δεν είναι το φαγητό μόνο και το νερό, είναι και τα φάρμακα που χρειάζονται. Παραδείγματος χάρη, αυτή την εποχή υπάρχουν πολλά παράσιτα. Και όλα αυτά τα ζώα χρειάζονται οπωσδήποτε φάρμακα για τα παράσιτα. Απαρασίτωση. Σωστά. Και για τα σκουλίκια βέβαια, τα οποία είναι δυστυχώς αδύνατο να μπορέσουμε εμείς να εξοικονομήσουμε τόσα πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα ζώα. Έχουμε βέβαια περίπου ένα πληθυσμό, υπολογίζουμε γύρω στους 200 γάτες, που τους προσφέρουμε αυτά που μπορούμε, τα φάρμακα, αλλά για περισσότερα δεν μπορούμε. Είχαμε μία βοήθεια μόνο από μία ξένη επισκέπτρια του νησιού μας, η οποία είναι ορειβάτης,
Και αυτό πρέπει να το πω, ήταν μεγάλη μας η χαρά, μας βοήθησε πέρυσι, είχε μαζέψει χρήματα, 10.000 δολάρια από την Αμερική και όλα αυτά τα χρήματα πήγαν στις στηρώσεις. Αλλά εμείς δεν ανοίξαμε τον κύκλο να δείξουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι στήρωσοι, αλλά κάναμε το εξής. Όλα τα μέλη κοιτάξαμε πού υπήρχε πρόβλημα, ποια οικογένεια δεν είχε χρήματα, πραγματικά δεν είχε, όχι γιατί δεν ήθελε, και παίρναμε τα ζώα σιγά σιγά και τα πηγαίναμε και τα στηρώναμε. Στηρωθήκανε πάνω από 80 σκυλάκια σε αυτή την περίοδο, mm-hmm. Γιατί με το πρόγραμμα της στήρωσης για τις γάτες είχε ασχοληθεί η Ούτε, mm-hmm. η οποία ήταν στο Άργος και είχε αναλάβει η Βασιλική Λάμπα τη στήρωση για τις γατούλες. Όσο ναι. Τέλος πάντων. Ένα κονδύλιο το οποίο είχε δοθεί από την Ούτε τότε. Από την Ούτε. Αλλά δυστυχώς. Αλλά πάλι, πάλι χρειαζόμαστε ένα κρατικό κτηνίατρο που να αναλάβει να κάνει όλα τα δέσποτα για τις στηρώσεις για όλα τα δέσποτα. Τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο και για μας, αλλά και να δούμε πραγματικά αποτελέσματα, να λιγοστέψουν τα ζώα, γιατί υποφέρουν τα ζώα στον δρόμο. Όχι ότι δεν τα αγαπάμε και δεν τα θέλουμε, αλλά είναι πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι δύσκολο να ζουν μέσα στα σκουπίδια όλα αυτά τα ζώα, γιατί για μας είναι ντροπή για το νησί μας να έχουμε τόσα αδέσποτα ζώα. Αλήθεια είναι αυτό. Και έχουμε... πάμε να ακούσουμε και τη ναι, Σοφία, βέβαια, έτσι, να κάνει τον πρόλογό της, γιατί ναι. και εκείνη έχει μια μακρά απορία σε αυτό. Όχι μόνο τα αδέσποτα, αλλά όπως είπε και η κυρία Σεβαστή, ο Δήμος υποστηρίζει βέβαια τους άλλους συλλόγους και τους εθελοντές. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε υποστήριξη. Και αυτό είναι πολύ βασικό και παρακαλώ. Αναγνωρίζουν φυσικά το έργο σας. Αναγνωρίζουν, αλλά δεν έχουμε ούτε υποστήριξη με ένα, αν το πω έτσι, με ένα σάκο τροφή. Αυτό που παρακαλούμε είναι πραγματικά ο Δήμος και θα καθίσουμε πάλι όλοι μαζί να πάμε ξανά στον Δήμαρχο να το συζητήσουμε, να μας βρει ένα χώρο για να μπορέσουν να μαζευτούν αυτά τα αδέσποτα. Και να πούμε και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζώα και θέλουν εισαγωγικά να τα ξεφορτωθούν, να έρθουν πρώτα σε επαφή μαζί μας και όχι να τα πετάνε αριστερά και δεξιά στους δρόμους ή να τα πετάνε και μέσα στους κάδους. Έχουμε συναντήσει μέσα στα σκουπίδια σακούλες με νεογέννητα, με κουτάδια. Δεν μπορώ να τα ακούσω. Ακριβώς. Γιατί δεν τα βάζετε να τα βάλουν δίπλα ή να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Άγραστε, σε ένα κουτάκι, σε μια κουτά εκεί, να τα πάρει όποιος θέλει. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό μέσα τους. Είναι αμαρτία αυτό που κάνουν. Έχουν ένα ζώο, δεν μπορούν. Ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς, και εμένα με παίρνουν σχεδόν καθημερινά τηλέφωνο. Λέω, κάντε λίγο υπομονή, θα σας βοηθήσω. Είναι τώρα μια-δύο περιπτώσεις. Λέω, κάντε λίγο υπομονή, θα σας βοηθήσω. Έχουμε τη θέληση να βοηθήσουμε. Αλλά δεν έχουμε το βάρος. Ανθρώπους. Γι' αυτό παρακαλώ και εγώ, χρειαζόμαστε εθελοντές. Και νέα παιδιά από το σχολείο. Έχουμε τώρα δύο κοριτσάκια που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι φοβερός παραδειγματισμός. Δηλαδή, είναι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα κορίτσια. Παιδιά που να έρχονται να βοηθούν σε αυτό. 16-17 χρονών που έχουν και σχολείο και έχουν και υποχρεώσεις. Να βοηθάνε. Mm-hmm. Γι' αυτό εκεί ποντάρουμε, στο σχολεία, στη διαπαιδαγώγηση, ναι. στη μόρφωση. Αλήθεια. Οι δάσκαλοι να κάνουν με τη δικιά μας τη βοήθεια και με τη σεβαστή, με φυλάδια, με φωτοτυπίες, έστω και 10 λεπτά, 2-3 φορές την εβδομάδα, να ευαισθητοποιηθούν. Να ευαισθητοποιηθούν. Γιατί το νησί μας είναι ο θησαυρός, είναι ο δείκτης του πολιτισμού μας. Και άμα δεν καταφέρουμε αυτό το μέρος το οποίο είναι τόσο δύσκολο και για εμάς τους θεωρητές να το κουμαντάρουμε το κάπως, θα εκτροχιαστούμε τελείως. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ξένες κυρίες, όπως οι κυρίες που αναφέρατε πριν από λίγο, που ξέρω ότι σε σούπερ μάρκετ του Πανόρμου δίνουν χρήματα για τους χειμερινούς μήνες, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή και τροφή για τα γατάκια, τα σκυλάκια κτλ. Γιατί και είναι οι τουρίστες τώρα που έρχονται, αυτοί είναι που από αυτούς έχουμε τις περισσότερες διαμαρτυρίες. Και αυτό πρέπει όλοι οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες, ζουν από τους ξένους. Εάν έχουμε αν το νησί μας δυσφημιστεί τόσο πολύ από τους ξένους, θα φύγουν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να το δούνε. Γιατί οι ξένοι, επειδή στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, δεν βλέπουν μέσα στους δρόμους να κυκλοφορούν έτσι τόσες γάτες κτλ. Ή βασανισμένα, εγκατελειμμένα. Όταν τις βλέπουν. Πάνε κοντά και τις χαϊδεύουν και νιώθουν ακριβώς. τη χαρά και είναι και όμορφες όταν που τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, μου έλεγε μια κυρία ότι λέει: εμείς εκεί στην περιοχή μας στην Αμερική δεν είναι τόσο όμορφες όσο είναι οι δικές σας. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιοι το πλήρωσαν. Όταν είδαν κάπου μια αδιαφορία, κλωτσιά ή μικροβιαιότητα, το πλήρωσαν. Αυτοί οι ξένοι μπορεί να έρχονται 100 φορές, δεν έχουν ξαναπεράσει από αυτούς τους επαγγελματίες. Άρα, θέλουν ή δεν θέλουν.
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Πρέπει να βοηθήσουν, γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ακριβώς. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Τώρα, ο κύριος Δήμαρχος, επειδή ήμουν εκεί και εκτός αέρα κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Το ένα που είπε βέβαια είναι ότι θα ήθελε να ξέρει από ένα τοπογραφικό ίσως μιας άλλης περιοχής, θα ήθελε να το έχει στα χέρια του για να έχει ένα μπούσουλα, όπως λέμε, γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, αγαπητή μου Σεβαστή, ίσως δεν σκέφτεται τόσο την περιοχή Γιαννοχώραφα για κάτι στάσιμο, αλλά σκέφτεται να κάνει κάποιους πυρήνες προς το λίγο, έτσι όπως βγαίνουμε προς την πόλη σε κάποια σημεία, ώστε εκεί να είναι συγκεντρωμένα σε πυρήνες που συντονισμένα όμως θα τρέφονται, θα εμβολιάζονται, θα στηρώνονται κτλ. Και θα έχουν την τροφή και το νερό, πολύ βασικό, μην το ξεχνάτε αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όσο τώρα οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όπως διψάμε και εμείς, διψάνε και τα ζωάκια. Το να βάλει κανείς ένα μπολάκι κάπου με καθαρό νερό, είναι πολύ, έτσι, είναι όμορφο και ανθρώπινο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Εμείς ψάχνουμε, κάνουμε και εμείς τις δικές μας προσπάθειες, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν ήρθα εδώ για να κατηγορήσω κανέναν. Όχι, βέβαια. Έχω πάει πολλές φορές στη Δημαρχία και μάλιστα έχουμε πάει πολλές φορές και με μηχανικό της Δημαρχίας. Μας έχουν δείξει διάφορα σημεία. Έχουμε τοπογραφικά, μας δώσανε. Μας ζητήσανε να δούμε πού υπάρχουν, ποιοι δήμοι κάναμε. Τους φέραμε σε επαφή με τον δήμαρχο της Ρόδου, γιατί εκεί υπάρχει το μεγάλο το κοινοκομείο. Και εκεί είναι και η περιφέρεια και από εκεί θα πάρουν και τα χρήματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει τίποτα άλλο, δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο. Και εμείς ψάχνουμε... Μακάρι να είναι κάποια πράγματα σε σχεδιασμό και εξέλιξη. Αν υπάρξει ένας τέτοιος... Θέλουμε να το ακούσουμε. Βέβαια, αν υπάρχει ένας σχεδιασμός ή έχουν ήδη κάποια πράγματα, κάποια πλάνα στο κεφάλι τους, γιατί και εμείς, βασικά, αφού είμαστε οι εθελοντές και αυτή τη στιγμή είμαστε οι μόνοι που βοηθάμε τα ζώα, θέλουμε να γνωρίζουμε για να μπορούμε, κανονικά πρέπει μαζί μας να το συζητήσουμε, να δούμε τους χώρους, αν είναι όχι μόνο κατάλληλοι, λόγω της πείρας που έχουμε τόσο καιρό, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αν ο χώρος είναι κατάλληλος. Προσβάσιμος, αν υπάρχει νερό. Κοίτα, αυτό πιστεύω θα γίνει με συνεννόηση μαζί σας. Γιατί εσείς είσαστε τα εκτελεστικά όργανα. Αλλά σε θέματα καθαριότητας και τα λοιπά μου είπε ότι θα το αναλάβει ο Δήμος. Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να γίνει. Θα είναι άνθρωποι του Δήμου εκεί. Πάρα πολύ αν γίνεται. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι νόμοι, όπως το ότι να έχω τόσα πολλά ζώα σε ένα χώρο, πρέπει να είμαι τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από σπίτια. Δηλαδή, όταν θα έχουμε ένα χώρο που είναι πολύ κοντά στα σπίτια, γιατί η Κάλυμνος είναι μικρή. Γι' αυτό, όταν μας ανάφερε για τα Γιαννοχώραφα. Ναι, και η Σοφία το ξέρει καλά. Παλιότερα την έβγαλα να πούμε κάποια σημεία. Δεν γνωρίζαμε το σημείο και όταν σκεφτόμασταν πάντα, όταν ακούμε Γιαννοχώραφα, σκεφτόμαστε τα σκουπίδια. Και πήγαμε μαζί και μας δείξανε το χώρο πίσω από τα σφαγεία και ήταν πολύ καλά. Και ευχάριστος και είχε και αεράκι, είχε και κάποια δέντρα. Και είπαμε, εδώ μας αρέσει. Εδώ μπορούμε να έρθουμε να φιλοξενήσουμε τουλάχιστον 30 και 40 ζώα στην περιοχή. Που βέβαια δεν είναι μόνο 30 και 40, ξεκινάμε πάντα με 10-20 και καταλήγουμε στα 60 και 70. Ναι. Δυστυχώς. Καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν δύο χώροι, στον ένα να έχουμε τις γάτες που είναι πάρα πολλές. Και στον άλλο χώρο να έχουμε τα σκυλάκια, ακριβώς. Ας πούμε. Όπως κάνουμε. Εγώ να προτείνω μετά το Πάσχα, έτσι μια που τώρα έρχονται βέβαια οι επισκέπτες και θα είναι και ο κύριος Δήμαρχος σε συνεχόμενες μετακινήσεις και επαφές, να το δούμε στενά, να υπάρξει μια επίσκεψη και μια συνέντευξη γύρω από αυτό το θέμα και από τον κύριο Δήμαρχο, για να δούμε τι μπορεί να γίνει άμεσα. Το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά μας, έτσι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, οι γεννήσεις αυξάνονται. Έτσι. Και είναι ένα θέμα που πραγματικά θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να σας βοηθήσουμε. Τώρα θα κλείσουμε, να πείτε ο καθένας ό,τι θέλει, και η Σοφία και η Σεβαστή, αλλά να με αφορμή και τη βράβευση, σαν ένα ευχαριστώ και εκφράζοντας και εγώ τα συγχαρητήρια για όσα κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να ακούσω και τα ονόματα, όπως μας λέει εδώ και ένας καλός φίλος, όλων των υπολείπων ανθρώπων και των εθελοντριών. Έτσι. Λοιπόν, δεν το είχα προγραμματίσει για να τα δεν πειράζει, θα συμπληρώνει και η Σοφία. Λοιπόν, είναι η Birgit Müller. Είναι μια γυναίκα που ζει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια στο νησί μας. Είναι στο Μασούρι, έχει ένα αρχιτικό μαγαζί, δεν έχει. Δουλεύει και βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Ιχανάκη.
η οποία είναι αντιπρόεδρος της Φιλοζωικής, δίνει το χώρο στο σπίτι της, το έχει φτιάξει. Που είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Μπράβο της. Ναι, λοιπόν, είναι η Ελένη Μεϊμάρη, που φιλοξενεί κατά διαστήματα στο σπίτι και το κοριτσάκι της είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει κάποια δουλειά και δεν μπορεί, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ στη Φιλοζωική. Είναι η Μαρία Γκλέσκε, που είναι πάνω από 70 χρονών γυναίκα και βοηθάει πάρα πολύ. Έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές ζώα στο σπίτι της. Είναι η Μαρία Μακαρούνα που μας έχει βοηθήσει, μας έχει φιλοξενήσει στο σπίτι. Μαρία Ιτσάπου. Είναι η Μαρία Ιτσάπου που μας βοηθάει και αυτή τη στιγμή μας φιλοξενάει ζώα στο σπίτι. Είναι η Χρύσα. Ναι, είναι η Αγγελική Κωστοπούλου και η Χρύσα Κωστοπούλου που τα κορίτσια και μεταφορές και ταΐζουν γατούλες στο Μασούρι και φιλοξενάνε και στις καταγγελίες. Είναι ο Γιώργος Τσικούρης, ναι, που τρέχει, ναι, και στις καταγγελίες και μεταφορές και είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μία μέρα και την Κυριακή, πρωί-πρωί, 8 η ώρα, την προηγούμενη, ήμασταν στο βαθύ για καταγγελίες. Ναι. Είμαστε όλη την ώρα. Τα δύο κοριτσάκια, πώς τα λένε. Είναι τα δύο καινούργια κοριτσάκια που βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Ανέμη, η οποία φρόντιζε 12 κουτάβια, είχε ένα δέσποτο το οποίο ήταν έγκυος, με πήρε το παιδί τηλέφωνο και το φρόντισε μόνο του. Φρόντισε 12 κουτάβια, ολομόναχο ένα κοριτσάκι. Και είναι η φίλη της, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, που αυτή τη στιγμή ταΐζει 2 αδέσποτα στο βουνό και άλλα 9 κουτάβια και εκτός που έχει στο σπίτι άλλα 2 και τα φιλοξενεί και πηγαίνουν και στο σχολείο. Είναι στο Λύκειο, Δευτέρα Λυκείου. Μπράβο, νομίζω Βαβλά το λένε το κορίτσι, Βαβλά. Το όνομα, το επίθετό του. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι έχουν αρκετά άτομα που κατά διαστήματα βοηθάνε. Πώς τη λένε που έχουν οι Γερμανοί, το ζευγάρι που έχουν το Monster Cafe στη. Ναι, είναι η Ζάσκια. Η Ζάσκια, ναι. Η Ζάσκια που έχουν το Monster Cafe στο Μασούρι. Με τα παιδάκια μεταφέρουν. Αυτοί μας βοηθάνε πολύ με τη. Και σε όλους όσους πράττουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ονόματα, μπράβο, ναι, τους, ναι, έτσι, για την ευαισθητοποίηση και για το χρόνο τους που δίνουν και τις προσπάθειες που κάνουν. Είναι πολύτιμο. Εθελοντές, εθελοντές. Έστω στο μικρό χώρο, έστω και για και ένα ζωάκι. Χρονικό, ένα ζωάκι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλη βοήθεια για μας τώρα το καλοκαίρι, για την άνοιξη. Να υπάρχει κάποια βοήθεια και όποια βοήθεια χρειαστούν από εμάς να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Πολύ ωραία. Και λίγο μετά το Πάσχα θα επαναφέρουμε το θέμα και θα έχουμε και μια επαφή με τον κύριο Δήμαρχο για να δούμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι για το έργο σας και στο πρόσωπο το δικό σας. Συγχαίρουμε και όλους όσους βρίσκονται στην ομάδα. Εμείς χαρά μας να συζητάμε για να βρίσκουμε και λύσεις, που είναι το σημαντικότερο. Να είστε καλά και καλό Πάσχα. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας και ερχόμαστε και για να ακούσουμε μετά τα ρεπορτάζ και τα όσα δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά να δούμε και πολλά άλλα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.